γιορτάζουμε την Εκκλησία μας και τα αδέρφια που και τα 7 αδέρφια για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού ομολόγησαν τον ένα εν τριάδι Θεό και κυρίως ομολόγησαν αυτό που θέσπισαν στην Αγία, σε Άγια και Οικουμενική Σύνοδο οι Άγιοι Πατέρες. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Πριν όμως πω τι ακριβώς συνέβη την εποχή αυτή των Αγίων, θέλω να αναφερθώ σε μία διαπίστωση. Συνήθως έχω το ελάττωμα, πες το πως θέλετε, όπου βρίσκομαι, μια και είμαι και γέρος, να μην λείπει από το στόμα μου το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και να ανοίγω συζήτηση γύρω από αυτό. Χθες συγκεκριμένα βρέθηκα σε ένα φαρμακείο και όπως συζητούσα, μια κοπελίτσα πετάει και λέει: «Αλήθεια, κύριε Κώστα», την είχα μαθήτρια κιόλας, «υπάρχει άλλη ζωή?» «Υπάρχει άλλη ζωή?» «Κορίτσι μου», λέω, «βαπτισμένοι είμαστε και ρωτούμε αν υπάρχει άλλη ζωή. Αλλά έχεις δίκιο που με ρωτάς», της λέω. «Εσύ έχεις δίκιο. Γιατί με κάτι που ο άνθρωπος δεν απασχολήθηκε ποτέ, δεν τον ένιωξε να πει τι είναι αυτό που λένε μέσα στην Εκκλησία, αυτό το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, να το ψάξω?» Γιατί? Διότι είναι το μοναδικό θέμα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Του λύνει ένα πρόβλημα όπως της κοπελίτσας. Άραγε υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Ανέφερε ορισμένα πράγματα, αλλά κοιτάξτε, ό,τι πιστεύουμε δεν είναι θέμα μυαλού, είναι θέμα ζωής. Ζεις αυτό που ο νους δεν μπορεί να το ελέγξει, αλλά αποδεικνύεται βιωματικά με το πέρασμα του χρόνου. Έρχεται η μαρτυρία από ψηλά, ζωντανή μαρτυρία μέσα σου, λέει: «Ζει Χριστός, ζεις κι εσύ». Άμα ζει Χριστός που ήρθε για σένα, ζεις και εσύ μαζί με τον Χριστό. Έγινε αυτό πολύ σύμβουλο. Ασχολήθηκες, όχι? Εάν εμένα δεν με έχεις δει ποτέ σου, θα με ονόμαζες κύριε Κώστα, θα ήξερες έστω και ποιος είμαι? Αν δεν είσαι καθηγητή? Όχι. Λοιπόν, αυτά δεν έρχονται μόνα τους. Κάνεις τα πρώτα βήματα. Και μετά το πρώτο βήμα, σου περπατάει ο Θεός τα δικά σου βήματα. Οι Άγιοι 7 παιδες σημερινοί, 7 αδέρφια, έζεσαν σε μία εποχή που υπήρχε αναταραχή στην Εκκλησία, γύρω από το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Απέθαναν τα αδέρφια και τα έξαν μέσα σε μία σπηλιά. Μετά από, δεν θυμάμαι καλά τα χρόνια, 100-200 πόσο πέρασαν, στην εκκλησία μέσα οι πιστοί
βρέθηκε κάποιος που έλεγε «Δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών». Βλέπετε, στην Εκκλησία δεν λείπουν αυτά. Όλα και όλα. Και μέσα από την Εκκλησία βγαίνουν τα σκάνδαλα. Λέει ο Κύριος, πρέπει να υπάρχουν τα σκάνδαλα. Γιατί στο σκάνδαλο εσύ επάνω αγωνίζεσαι, προσεύχεσαι και αντιπαρέχεσαι ή θυσιάζεσαι ή νικάς με άλλο τρόπο. Και εκεί βλέπεις τη ζωντάνια της πίστεως. Στην Ρωσία τι έγινε 70 χρόνια. Οι εκκλησίες είχαν κλειστεί. Θερίζανε πόσοι μάρτυρες εκατομμύρια περάσανε από τη Ρωσία και είναι η ζωντανή Ρωσία τώρα. Αλλά και εδώ δεν θα τους περάσει. Όχι. Είναι πολύ μικροί. Πάρα πολύ μικροί. Δεν κοιτάνε την ιστορία 2000 χρόνια. Τι θα βγάλουν, να φέρασουν το σταυρό, τη σημαία, τα εικονίσματα. Είναι συννεφάκι που περνάει. Θα περάσει. Και αυτοί θα φύγουν οι τιμένοι, δεν ξέρω πώς. Ακούγα μια ομιλία από το μόρφο της Κύπρου και κάποια άλλη που έλεγε θα φύγουν, αλλά το μνημόσυνο τους δεν θα υπάρχει πια. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι της Πέδας, κλεισμένοι μέσα στο σπήλαιο, χρόνια ολόκληρα πεθαμένοι, χτυπάει την πόρτα ο Θεός, τους ανοίγει, μετά από 100-200 χρόνια, ζωντανούς. Ακριβώς την περίοδο που γινόταν η μάχη για την Ανάσταση των νεκρών. Αυτοί σαν να ξύπνησαν από ύπνο, άρχισαν να συζητάνε. Και λέει, πεινάμε, δεν πάει να πάρει λίγο ψωμί να φάμε. Στον αδερφό του, ένα από τα 7 αδέρφια. Σηκώθηκε να πάει. Κοιτάζει γύρω, έβλεπε άλλα κτίρια. Άλλες εκκλησίες. Και λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Πήγε να ψωνίσει, δίνει στο φούρναρι το κέρμα, κοιτάει ο φούρναρης, τούτος εδώ είναι κλέφτης. Βλέπω εδώ θησαυρό στο χέρι του. Να το συλλάβουμε. Βρε, δεν είμαι κλέφτης, βρε, ήθελα να πάρω ψωμί. Από πού ήρθες? Να, λέει, με τα αδέρφια μου, εκεί. Τους βγάλανε από τη φυλακή, να τους δικάσουνε και στο δικαστήριο, φωτισμένος ο επίσκοπος της περιοχής, λέει, είναι από ψηλά αυτό. Μαρτυρεί, φωνάζει από ψηλά η φωνή του Θεού, ότι αναστήκε ο Χριστός. Αυτοί είναι οι αναστημένοι. Πεθαμένοι χρόνια μας τους έφερε για να δούμε ότι υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών. Αλλά κοιτάξτε, αδέρφια μου, να είναι καλό δεχούμενο. Η Ανάσταση των νεκρών. Υπάρχει γλυκύτερη λέξη. Τι θέλετε να είμαστε, αν δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε ένα κιλό σκουπίδια δεν θα είμαστε όταν πεθάνουμε. Αν το πάρουμε έτσι, και είμαστε μόνο ήλιοι. Αλλά ελάτε όμως, που 2000 χρόνια θα είναι τώρα 13 εκατομμύρια οι μάρτυρες, και βάλε, και είναι και αυτοί που δεν είναι γραμμένοι, μάρτυρες στο όνομα του Χριστού που ήσαν το αίμα τους, άραγε για ένα ψέμα το έχεις, είναι δυνατό. Τι λέτε, 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Τόσοι πολλοί, όλοι αυτοί πήγαν για αυτό που δεν υπάρχει, είναι δυνατόν ποτέ. Ποια λογική το χωράει και το πράγμα. Μου ήρθε το μυαλό και αυτός ο έρημος ο Κίσικερ, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει εσύ, που έλεγε άμα δεν χτυπήσουμε τους Έλληνες στην Ορθοδοξία, δεν κάναμε τίποτα. Να μάθουμε να πιστεύουμε. Υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ο Κύριος να μας φωτίζει, να μας ελέγει. Αλλιώς δεν γίνεται. Mm-hmm.